Καλημερίζω από την περιφέρεια Κρήτης, για τη δική μας την περιφέρεια μιλώντας, την Γενική Διευθύντρια Εσωτερικών Υποθέσεων, την κυρία Μαρία Ραπτάκη. Καλημέρα, τι κάνετε? Καλημέρα, καλημέρα κυρία Ντουλιράκη. Καλά, ευχαριστώ πολύ. Είσαστε σε... Σας ευχαριστώ για την πρόσκλησή σας. Ναι, είναι πολύ σημαντική αυτή η ενημέρωση που κάνετε. Ναι, είμαστε σε διαδικασίες, ολοκλήρωση των διαδικασιών μάλλον. Ναι. Για τη διεξαγωγή των ευρωεκλογών της 9ης Ιουνίου. Ναι. Παραδίδονται δηλαδή σήμερα εκλογική σάκη, παραδίδεται εκλογικό υλικό? Όχι, σήμερα κυρία Δουργεράκη φτιάχνονται οι εκλογικοί σάκοι. Α, μάλιστα. Έχουμε 31 κόμματα ουσιαστικά, συνασπισμούς κομμάτων, και από τους 31 συνασπισμούς ένα μόνο δεν κατέθεσε ψηφοδέλτιο, το Ομογενειακό Δίκτυο Ελλήνων Ευρώπης. Οι συνασπισμοί αυτοί τα κόμματα είναι για όλη την Ελλάδα τα ίδια, mm-hmm. για να εκλέξουν, όπως είπατε και εσείς, 21 έδρες στο Ευρωκοινοβούλιο, είναι για την Ελλάδα, και οι υποψήφοι που ουσιαστικά θα διεκδικήσουν την ψήφο μας είναι περίπου 1143. Στην Ελλάδα. Από τα 30. Στην Ελλάδα. Ελλάδα, ναι, ναι, ναι. Επίσης να πούμε ότι... Ναι, να σας ακούω. Όχι, ναι, όχι, όχι. Συνεχίστε εσείς. Μας δίνετε κρίσιμες πληροφορίες. Ωραία. Να πούμε επίσης ότι έχουμε για την Κρήτη 1140 εκλογικά τμήματα. Έχουν διαφοροποιηθεί λίγο τα εκλογικά τμήματα από τις εθνικές εκλογές. Και συγκεκριμένα για το Ηράκλειο έχουμε 484 εκλογικά τμήματα, για τα Χανιά 300, για το Ρέθυμνο 201 και για το Λασίθι 155. Θα έλεγα και θα παρακαλούσα ο κόσμος και η βασική εκλογή, τέλος πάντων, να μπούμε στο μάθε που ψηφίσει το Υπουργείο Εσωτερικών, γιατί μπορεί να έχει διαφοροποιηθεί λίγο το εκλογικό τμήμα που θα ψηφίσουμε. Για ποιο λόγο... αναδιάθρωση των εκλογικών. Ωραία. Τμήματων. Για ποιο λόγο έγινε αυτή η διαφοροποίηση στα εκλογικά τμήματα? Επαναλαμβάνω, 400, όπως μας είπατε, 84 στο Ηράκλειο, 300 στα Χανιά, 201 στο Ρέθυμνο και 155 στο Ηράκλειο. Σύνολο Κρήτης 1140. Ναι. Για να σας δώσω έτσι μια εικόνα, είχαμε 1381. Μην φανταστείτε ότι είναι πολύ μεγάλη η διαφοροποίηση. Αυτό γίνεται από το Υπουργείο Εσωτερικών. Οι λόγοι τώρα, κυρία Ντουργεράκη, που γίνεται όλη αυτή η ανακατανομή και η διαφοροποίηση των εκλογικών τμήματων, δεν μπορώ να τους ξέρω, ούτε μπορώ και εγώ να κάνω μια. Μπορώ να έχω μια προσωπική άποψη, αλλά δεν νομίζω ότι έχει κάποια ιδιαίτερη σημασία. Mm-hmm. Εγώ θα παρακαλούσα μόνο να μπούμε να δούμε ξανά και να επιβεβαιώσουμε. Στους περισσότερους μπορεί να μην έχει αλλάξει, αλλά θεωρώ ότι πρέπει να κάνουμε μια επιβεβαίωση του εκλογικού τμήματος που ψηφίζουμε. Κάτι άλλο σημαντικό που θα πρέπει να ξέρουμε για αύριο, αυτό είναι το για την Κυριακή, αυτό είναι το ζητούμενο. Να δώσουμε ακόμα μια πληροφορία ότι οι εκλογές για όλη την Κρήτη είμαστε περίπου 557.955 εκλογής. Για κάθε περιφερειακή ενότητα είναι για το Ηράκλειο 264.353, για τα Χανιά 148.689, για το Ρέθυμνο 75.771 και για το Λασίθι 69.142. Πολύ σημαντικό επίσης αυτό που πρέπει να ξέρουμε είναι ότι βάζουμε μέχρι 4 σταυρούς και ότι επίσης η ψηφοφορία θα διεξάγεται από τις 7 το πρωί μέχρι τις 7 το βράδυ. Για όλους τους πολίτες που έχουν κλείσει το 17ο έτος της ηλικίας τους. Τι άλλο να πούμε, κυρία Λουδιεράκη? Δεν ξέρω, ρωτήστε με εσείς, γιατί εμένα μπορεί και να μου διαφεύγει κάτι. Ωραία, κυρία Ρεπτάκη, σας ρώτησα στην αρχή τι γίνεται με το εκλογικό υλικό και πότε παραδίδεται, γιατί έχουμε και πάλι εκλογικούς σάκους, έχουμε συσκευή μετάδοσης αποτελεσμάτων. Αυτά από τη στιγμή που σήμερα ολοκληρώνει τη διαδικασία, αύριο να φανταστώ ότι θα παραδοθούν στους δικαστικούς αντιπροσώπους, έτσι? Ωραία, κυρία Λουδιεράκη, αν έχετε την καλοσύνη, λίγο μετακινηθείτε, γιατί ξέρετε, όταν δεν περνάει και δεν έχουμε το καλό σήμα. Ναι, εντάξει, θα το καταφέρουμε, θα το διορθώσουμε, αλλά ωραία. Αν έχετε την καλοσύνη, έτσι, να βοηθήσετε και τον κόσμο που σας ακούει. Μετακινήθηκα λίγο, μετακινήθηκα. Ναι, ναι. Δεν ξέρω, με ακούτε τώρα καλύτερα. Ναι, ευχαριστώ, πολύ καλύτερα φαίνεται να είναι. Ωραία, να πούμε λοιπόν ότι σήμερα φτιάχνονται εκλογικοί σάκοι, αύριο θα παραδοθούν στους αντιπροσώπους των Δήμων και μαζί με τους εκλογικούς σάκους, κυρία Ντουργεράκη, θα παραδοθούν και οι συσκευές ασφαλούς μετάδοσης στα τάμπλετ, δηλαδή το SRT, τα οποία θα δοθούν στους δικαστικούς αντιπροσώπους από τους Δήμους. Mm-hmm. Χωρικά δηλαδή ο Δήμος έχει κάποια εκλογικά τμήματα, θα πάρει τα αντίστοιχα τάμπλετ
και θα τα δώσει στους δικαστικούς αντιπροσώπους. Φάκελοι και σάκι. Αφάκελοι και σάκι που από το πρωί θα πάνε στους υπεύθυνους των Δήμων, διότι τουλάχιστον όπως είδα από την ενημέρωση του Δήμου Ηρακλείου, τη διαδικαστική αυτή ενημέρωση, από τις 3 το μεσημέρι έως και τις 10 το βράδυ θα γίνεται η παράδοση όλων των υλικών στους δικαστικούς αντιπροσώπους. Οπότε είναι, παραλαμβάνουν το πρωί, από το μεσημέρι και μετά, από τις 3 και μετά παραδίδουν εκείνοι στους δικαστικούς αντιπροσώπους. Ωραία, πολύ σημαντικό. Επίσης να πούμε ότι το Σάββατο στην περιφέρεια θα γίνεται η άφιξη των δικαστικών αντιπροσώπων. Θα δηλώνουν την παρουσία τους και θα μέχρι και το Σάββατο βέβαια, γιατί όπως είπατε από αύριο θα αρχίσουν οι δικαστικοί αντιπρόσωποι να παραλαμβάνουν το σάρκους από τους κατατόπους δήμους που χωρικά ανήκουν τα εκλογικά τμήματα. Και θεωρώ, κυρία Ντουργεράκη, ότι η διαδικασία θα ολοκληρωθεί και ομαλά θα πάμε στην Κυριακή στη ψηφοφορία. Ούτως ή άλλως λένε από το Ευρωκοινοβούλιο ότι, ξέρετε, και οι υπηρεσίες του, ότι εκεί κοντά στις 9 και 4 με 9 και μισή θα υπάρχουν επίσης με κάποια πρώτα αποτελέσματα ή τα πρώτα αποτελέσματα, τα ενδεικτικά αποτελέσματα. Και επίσης να τονίσουμε και κάτι άλλο, ότι δεν έχετε καμία σχέση, γιατί κάποιος μπορεί να έχει αυτή την ερώτηση, να έχει αυτή την απορία, ως περιφέρεια, ως δήμη κλπ. Δεν έχετε καμία σχέση με την επιστολική ψήφο. Αυτό είναι καθαρά αρμοδιότητα του Υπουργείου Εσωτερικών. Σωστά, πάρα πολύ σωστά. Είσαστε έτοιμοι καθόλου εσείς? Εμείς ναι, κυρία Δουργεράκη. Είναι και μια διαδικασία που το τελευταίο διάστημα την έχουμε επαναλάβει αρκετές φορές. Αλήθεια είναι αυτό. Οπότε έχουμε και την εμπειρία όλοι αυτοί. Είμαστε, η περιφέρειά μας είναι καθόλου έτοιμη, ναι, σε όλα τα στάδια και σε όλα τα επίπεδα. Ευχόμαστε να εξελιχθεί όλη η διαδικασία ομαλά. Για να σας πω όταν την αλήθεια, να εξελιχθεί ομαλά, να παρουσιαστούν οι δικαστικοί αντιπρόσωποι, να έχουμε τις εφορευτικές επιτροπές, να υπάρχει συμμετοχή του κόσμου και να πάνε να ψηφίσουν οι άνθρωποι, είναι όλα αυτά. Εγώ θα κρατήσω αυτό το οποίο είπατε στην αρχή, ότι επειδή υπάρχουν διαφοροποιήσεις σε ό,τι έχει να κάνει με τα εκλογικά τμήματα και επειδή μπορεί τελευταία στιγμή, μπορεί όλοι μας να χαθούμε, αν και βέβαια όπως έχει ανακοινωθεί θα υπάρχουν διευκολύνσεις τόσο από τα αρμόδια τμήματα των αστυνομικών διευθύνσεων, αστυνομικών τμήματων σε όλη τη χώρα, όπως και στην Κρήτη, όπως θα είναι ανοιχτά τα ΚΕΠ από τις υπηρεσίες των Δήμων, για να μην χαθούμε τελευταία στιγμή. Και επειδή ξέρουμε πώς λειτουργεί και το θυμικό μας, αυτό που είπατε είναι πολύ σημαντικό. Από τη στιγμή που έχουμε διαφοροποιήσεις, έστω και αυτή τη μικρή, αλλά είναι διαφοροποίηση, δηλαδή τα 1381 τμήματα τα οποία έχουν γίνει 1140 για την ψήφο μας στις ευρωεκλογές, ότι καλό θα είναι να μπούμε στην αρμόδια υπηρεσία, στην πλατφόρμα του Υπουργείου Εσωτερικών, μάθε που ψηφίζεις στο gov.gr, έτσι ώστε να πάρουμε την πληροφορία για να μην χαθούμε. Πολύ σωστά, συμφωνώ μαζί σας, ναι. Πολύ σημαντικό όπως λέτε. Λοιπόν, αυτό και για μας τους ίδιους. Ωραία. Αυτό είναι και το βασικό. Οπότε εσείς θα είσαστε σύνεχος επιποδός, θα έχουμε τη δυνατότητα για όποια διαφοροποίηση να επικοινωνήσουμε και πάλι μαζί σας για την ενημέρωση του κόσμου. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλημέρα σας, εγώ, κυρία Ραπτάκη. Ευχαριστώ πάρα πολύ και εγώ. Γεια σας.